Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα ο συνήγορος του πολίτη. Ο Ανδρέας Ποτάκης ενημέρωσε τους τοπικούς φορείς για το έργο της ανεξάρτητης αρχής. Στόχος της ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο πολυκέντρο του Δήμου Ηρακλείου ήταν η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και την κοινωνική αλληλεγγύη. Σκοπός ήταν και εμείς να ενημερώσουμε και για το βαθμό που μπορούμε να συμβάλλουμε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη βελτίωση της απόδοσης των διοικητικών μονάδων. Και να ενημερώσουμε επίσης για τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει και να αναζητήσουμε ενδεχομένως και από κοινού λύσεις, αλλά και να ενημερωθούμε. Η ενημερωτική συνάντηση αποτελεί μία από τις ενέργειες της πράξης δράσης του συνηγόρου του πολίτη για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης, της λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στο δημόσιο τομέα. Η πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Χρηστή διακυβέρνηση, θεσμή διαφάνεια». Σκοπός μας ήταν να αποκτήσουμε την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση για το μέγεθος των προβλημάτων, τόσο στην υγεία όσο και στην παροχή προνοιακών επιδομάτων στην Κρήτη, ιδίως στην Κρήτη. Και τούτο διότι αφενός έχουμε δεχτεί έναν σημαντικά αυξημένο αριθμό καταγγελιών από πολίτες της Κρήτης, που παραπονιούνται για υποστελέχωση στα νοσοκομεία, παραπονιούνται για προβλήματα στον εξοπλισμό των νοσοκομείων, παραπονιούνται για καθυστερήσεις στην παροχή των υπηρεσιών υγείας που αναζητούν. Ο δεύτερος λόγος είναι διότι επίκειται και η τουριστική περίοδος, η οποία θα εκτιμούμε ότι θα δημιουργήσει νέες προκλήσεις στο ήδη βεβαρημένο σύστημα τόσο της δημόσιας υγείας όσο και της πρόνοιας στο νησί, με δεδομένο ότι ο πληθυσμός του νησιού θα πολλαπλασιαστεί και θα παραμείνει έτσι για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θα πρέπει έγκαιρα και εμείς να εντοπίσουμε τις αιστείες των προβλημάτων και έγκαιρα και οι αρμόδιες αρχές, είτε αυτές είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε είναι του κεντρικού κράτους, της κυβέρνησης, να δράσουν προκειμένου και το καλοκαίρι, τουλάχιστον η θερινή τουριστική σεζόν, να βρει το νησί λίγο πιο έτοιμο να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις που θα υπάρχουν. Λίγο πριν την εκδήλωση, ο συνήγορος του πολίτη απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων και για τις καταγγελίες που δέχεται, τις ιδιαιτερότητες της Κρήτης και τα προβλήματά της, τη χρηστή διοίκηση αλλά και τις προκλήσεις του μέλλοντος. Διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που σχετίζονται με υπερκοστολογήσεις ή υπερτιμολογήσεις στα νοσήλια από ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες ευνηδιάζουν, αν θέλετε, τους ασφαλισμένους όταν καταφεύγουν ή μάλλον κατευθύνονται σε ιδιωτικές κλινικές προκειμένου να τύχουν των υπηρεσιών υγείας που διαφορετικά θα έπρεπε να περιμένουν για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν ζητήματα σχετικά με τη χορήγηση φαρμάκων και τις συνταγογραφήσεις. Νομίζω αναπτύξαμε όλο το πλέγμα των ζητημάτων στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας και με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι υπήρχε και ταύτιση σε ό,τι αφορά την ανάδειξη ή τον εντοπισμό των προβλημάτων που κυρίως απασχολούν και τους παρόχους υπηρεσιών υγείας, δηλαδή τους ανθρώπους που ασχολούνται και είναι στο πεδίο.